Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Michi Show. Πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού, ερχόμαστε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ για να σας χαρίσουμε ένα 15 λεπτό που τα έχει όλα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Βαρουφάκη? Έτσι ακριβώς είναι, γιατί το Michi Show είναι πιο λαμπερό και από το σωμόν που κάμισό μου με τις βάτες και τα πουλιά, με το οποίο έδωσα τον υπερπάντων αγώνα για να σώσω τη χώρα από την χρεοκοπία. Θυμάσαι, Γιώργο Αυτιά? Ναι, ναι, ξεκινείται. Τέτοιος αγώνας, Γιάννη μου, με έναν ή. Γι' αυτό, παχιό, παχιό. Στην εκπομπούλα μου δεν είχες γίνει τότε με εκείνο το ποντικοφαγωμένο, δηλαδή που καμισάκι για να αποκαλύψεις και τις μειωσούλες της συντάξης που ερχόντουσαν τότε. Γιώργο Θανελάκη. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί έχει την μπάλα. Ποντία, ποντία, βγάζει έξω δεξιά για τον Μπαρτολίσσα. Μπαρτολίσσα για τον Κονίσσα. Μπαίνει αυτός, κόβει εξαιρετικά για τον Ασαριφάντα που κάνει το σουτ, την μπάλα είναι γκολ. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με ένα εκπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή που θα έγραφε ιστορία αν έμπαινε, για την μπάλα πέρασε μόλις 6 μέτρα πάνω από το ζώο του δοκάρι της Μπαρτσελόνα. Όπως βλέπω στο replay, οπότε καλύτερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Η μέρα ξεκίνησε με τον Παύλο Πολάκη να απαντάει στις εις βάρος του κατηγορίες ότι διόρισε ένα γνωστό του στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα μαζί μας το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο των τελευταίων ημερών, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κύριο Παύλο Πολάκη. Κυρία Κοζόνη μου, δεν εσημούμε να κάμαμε τέτοια συμφωνία. Τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ? Όταν συγκοινωνήσαμε... Τηλεφωνήσαμε, αμόρφωτε κανάλια, μπουνταλάτε, άκου το ξου, ταμάμ. Κύριε Κοζόνη μου, από πότε οι Σμέρνες βγαίνουν στη Σεριά? Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια τριχωτή μπαμπουίνι. Κύριε Κοζόνη μου, έλεγα πριν με διακόψει τίτο το πορδοβούλωμα, ότι όταν συγκοινωνήσαμε, μου είπατε να έρθω ΕΠΑΕ να μιλήσουμε δυο μας. Δεν μου είπατε ότι θα έχετε και εκπρόσωπο της Τρόικας να μετράει τσιπουκές μας. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ. Άστον σία μου κουζούμ για βρήμουν. Νομίζει ότι με προσβάλλει ο ανάγωγος αγροτινέιτζερ. Που να καταλάβει, μωρέ, ο αργόσκολος αριστεριστής Κηφίνας, ότι αν δεν είχαμε τη μία αγία και καθολική Τρόικα, την προβιά που έχει στη μούρη του θα την κούρευε με το ίδιο ψαλίδι που κόβει τον μπατσά και τα ποδαράκια στο χειροστάσιο του. Τουτσακούτσου. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πολάκη, το θέμα μας είναι ο Μπάμπης, αλλά όχι ο δικός μας ο Μπάμπης. Για το δικό σας Μπάμπη σας φωνάξαμε εδώ να κουβεντιάσουμε, που τον διορίσατε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Αυτές είναι σχρές συκοφαντίες, κύριε Κοστόνη. Μπουταλά, δεν διόρισες ένα τεμπελχανά φίλο σου, ιδιοκτήτη, βουλκανιζατέρ, στο νοσοκομείο της Σαντορίνης? Αχ, μωρή καραφλοσουπιά! Θα συρθείτευα στο παρτέρι δίπλα στα Τσικλάμινα, αλλά φοβάμαι μη σπύρω τροϊκανό δάμνο και θερίσω γαϊδροδάγκαδο με περικεφαλαία και δεν το κάμω. Κύριε Πολάκη, δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όσα ακούστηκαν ήταν ψέματα? Φυσικά, κυρία Κοσόνη μου, γελάσω. Ο Μπάμπης με το βουλκανιζατέρ είναι καλύτερος γιατρός και από το Σπύρο Παπαδόπουλο στο ΕΚΜΕΚ παγωτό. Δείτε και μόλις σας. Την ίδια ώρα, ο Κωστής Ραπτόπουλος, μετά την τιμωρία του ΠΑΟΚ, έκανε την πρώτη βαλιστική εξέταση για να δει αν ο Γκαρσία έκανε θέατρο ή όχι. Λοιπόν, Καρδάσια, επειδή το κακό με τους Σέβιτς και τους Γκαρσία παράγινε, η εκπομπή σήμερα θα κάνει την πρώτη live βαλιστική εξέταση για να δείτε ότι όλες αυτές οι τιτίκες κάνουν θέατρο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το ατρόμητο πειραματόζωο μας. Το βλέπετε. Θα δεχτεί την πύρα και την ταμιακή μηχανή στο κεφάλι. Ρε, φοβάσαι, ρε? Τι αβοηθώ? Λό, φοβάσαι? Όχι. Όχι. Παιδάκια έξε? Όχι. Είσαι ο άνθρωπος μου, εσύ. Λοιπόν, στάσου και θα φας καλά σε λίγο. Και από εδώ είναι η ατοδικαστήρια μας η Δέσποινα. Τη βλέπετε, η οποία θα εξετάσει μετά το πτώμα να μας πει από τι πήγε. Έλα. Δεύτερο, τελευταίο. Κάτι γίνεται. Τι κάνω ρε εσύ?
Το φυλάω τώρα που είναι ακόμα ζεστό, γιατί σε λίγο μπορεί να είναι παγωμένο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναπαράσταση της βολής του Ήβιτ. Λοιπόν, παίρνω εδώ την πύρα. Δεν είναι πύρα, δεν είναι μαλαματίνα, που είναι ελαφριά σαμπούπουλο. Δεν λέω επειδή είναι ελαφριά σαμπούπουλο. Και σημαδεύω τη χοντροκεφάλα του Θοδωρή και ρίχνω. 1, 2, 3. Βλέπετε, ούτε που το κατάλαβε. Πού είσαι, ρε, σε, ρε, μπουκατσόκρα μαζί, ρε. Λοιπόν, το είδατε, ε, Χριστό δεν κατάλαβε το θηρίο, ρε. Και ο Ήβιτς πέρυσι μας έκανε μιξοπαρθένα. Σας του να φας και μία στο Δόξα Πατρί, μία ταμιακή, ο Πλέζο. Πιερ. Ρε, του πήρω διάσκο στο πατέρα. Καρτάσε. Πού σε ένα καρτάσε. Ε, κάτσε κούπουλο ήταν, ε. Μπράβο παλικάρι μου, έλα όρθιος, ε. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Γιατρέα, πάρ' το πτώμα τώρα. Λοιπόν, και τώρα που είδατε με αποδείξεις ότι η Ήβιτς και η Γκαρσία έκανα θέατρο, πάμε στα πρώτα μοσχάρια για σήμερα. Έλα, μπρος. Ρε, ραπ, γιατί σε δείχνει ανάποδα η τηλεόραση, ρε. Τι ανάποδα, ρε, ψηλέ. Κανονικά είμαι. Σίγουρα, ρε, εσύ. Ναι, ρε, γιατί εσύ τη βλέπεις, δεν κατάλαβα. Ένα κούλο να μιλάει, βλέπω. Μπράβο, ρε, παρούφα. Ρε, την είπες την καμαρωτή σου. Ρε, πανίβλακα, να σε ρωτήσω, ρε. Κερνούσε ο πατέρας του καφενείου όταν σε γέννησε ή κατάλαβε τι μαλακά έστειλε και δεν το είπε ούτε του παπά. Έλα, επόμενος. Καλησπέρα, Κωστή. Ε, καλώς τον, ε. Ραπ, θέλω μια χάρη, ρε φίλε. Έλα, ρε μάγκα, τι χάρη. Όταν έρθει ο Τραμπ, ναι. Μην κανένα αστείο και σε Αθήνα και σε δίρεψη, λε. Γιατί, ρε φλαράκι, τι θα γίνει, ρε. Γιατί άμα δει την καράφλα σου, ρε, θα νομίζει ότι έχουμε πυρηνικές κεφαλές και θα μας βαρδίσει και εμάς σαν το Ιράν. Ε, που, φίλε, ρε, πάνε άφησε στο κοντρόλ μια φωτογραφία σε αχεστούμε στο τάλαρο που ψεύμιστε και ρε, απέμενα. Γιατί, ρε, ραπ. Ε, να δει ο κόσμος της κατώ φατσά σου. Να καταλάβει τα αποτελέσματα της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, να αυξηθούν οι πωλήσεις του προφυλακτικού εμφωμετή 2%, ρε. Άντε ρε από εκεί, ρε. Πάμε στον επόμενο, έλα μπρος. Κωστή, να σε πω κάτι, ρε φίλε. Ναι, ρε, να με πήρε δε φιλαράκι. Γιατί μάνα μου δεν βάζεις φωτοβολταϊκά στην καράφλα να βγάλεις τις κάλτσες σου. Θα το έκανα, ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει λόγος, ρε. Τι λόγος, ρε. Πού είσαι, την έχεις φουκαρίσει η μάνα σου και δεν μ' αφήνει να την πατήσω μέχρι να στεγνώσει. Άντε γάρε, βουκωμένε. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όλα λειτουργούσαν καλύτερα και από συνεργείο. Κύριε Υπουργέ, τι κάνετε εσείς εδώ? Είναι ο ρωτάς, σωρή κουζουλή. Είναι σαν να ρωτάς τους μηχανικούς τη Φεράρι τι κάμουν στα pit stop του τσίμι του Ραϊκόνεν. Ο γιατρός είναι νέος γιατρός, δεν τον έχω ξαναδεί. Φίτσα, ο καλύτερος θα σου ζήσει ο ανήψιος. Ευχαριστώ. Πείτε του το πρόβλημά σας και άμα δεν φύγετε από εδώ με τετρατσύλιδρο τούρμπο τσινητήρα με 1430 άλογα, να μην με λένε πολλάκι εμένα. Τι νιώθετε, κυρία μου? Ένα πόνο εδώ, στο πόδι. Από το πρωί κουτσένω. Μην αγώνεστε καθόλου. Αφαιθείτε στην εμπειρία του Μαστρομπάμπη. Είναι λαμπρός γιατρός. Το συζητάτε. Πιο λαμπρός και από το αστέρι της Βιθλεμ. Ρε Μαστρομπάμπη, πένα την τσιρία, ρε, από το συνεργείο. Μα τι λέτε, τι είμαι σκαραβέος για να με πέρασε από το συνεργείο, κύριος. Στάσου τσε θα δεις, μωρή μου, στα λευριά, στάσου. Άνθρωπος ήρθε στο νοσοκομείο, εμαθές, μου το σακό θα φύγεις. Για ξέτα, ρε Μαστρομπάμπη, τι γίνεται εδώ. Κλασική περίπτωση βλάβης, ναι. Τι εννοείται, γιατρέ, είναι σοβαρό? Όχι καλέ, λίγο αέρα θέλουν οι ρόδες σας, θα σας περάσω και μια ζυχοστάθμιση. Μην ανησύχεις, θα γίνεις του κουτιού. Έλα να σε τρομπάρω τώρα. Τι λέτε, γιατρέ, τι να με τρομπάρετε, που σκοτώσα η Βασιλής. Ω, αντιδράς στη διάγνωση της επιστήμης, μωρή πετούγια. Δεν επιστεύω να είσαι καμιά αδωνολοβερδιτσιά γκρούπι και να μου κάνεις τη δύσκολη. Αυτό δεν το επιστεύω. Εγώ τι λέω. Μόλις φίτσα. Αριστερή, μα λέει, διάγνωση του γιατρού. Χωλένει. Φτάσου να σε ξαναδώ. Βήξε. Μάρσαρε και μέτρα μέχρι το 3. Ένα, δύο, τρία. Γιατρέ Μαστρομπάμπη, τι έχει κουζουλία, κατάλαβες, γιατί εγώ δεν κατάλαβα μία.
Πρέπει να έχει κάψει φλάτζα. Ναι, πρέπει να τη αλλάξει το μπουζί. Αυτός κύριε Υπουργέ! Λάντα με πέρασε! Μην αντιδράσω, ρηβλάσιμη! Εδώ μιλάει η επιστήμη τώρα! The scientific! Λοιπόν, άκου. Πάω να φέρω λίγο λάδι να ρίξω στη μηχανή σου. Να σε γρασάρω. Μετά θα ξαπλώσεις, θα σου φτιάξεις τα σασμάν. Μήπως χρειαστείς και αλλαγή στα τακάκια σου, δεν ξέρω, θα δούμε. Άμα χρειαστεί, θα γίνει. Μη μιλάς, μωρή θίτσα. Καμπλώς, μπουό. Και δε τσούπα και το καλύτερο, μωρή βουλισμένη κοντή. Με κάθε αλλαγή στα τακάτσα παίρνεις δώρο και ένα αμορτισέρ προσφορά του μαστρογιατρού του Μπάμπη. Για να βλέπουν οι αδωνολοβέρδοι τι σημαίνει αριστερό σύστημα υγείας. Λοιπόν, τώρα ρίξε δύο γκαζιές έτσι δικές σου να ξεβουλώσει και η εξάτμισή σου, έτσι γιατί έχει φραγκάρει, έτσι έχει πιάσει μάκα. Πιο δυνατά, το λούτσι της εξάτμισης. Μπράβο, έβγε νέα μου. Μέχρι να έρθουν τα ανταλλακτικά σου, πάμε στο φανατζή δίπλα να σε κοιτάξει. Ιουπί! Μπράβο, μπράβο. Ενώ οι ασθενείς έβγαιναν σαν καινούργοι από το νοσοκομείο της Σαντορίνης, στο Sky διασταύρωναν ταξίδι τους Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Βαξεβάνης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μαζί μας δύο πρόσωπα της επικαιρότητας, η κόντρα των οποίων τις τελευταίες μέρες είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία. Μαζί μας είναι ο Κώστας Βαξεβάνης και ο Αντώνης Σαμαράς. Κυρία Κουσιόγη, θα σας πρότεινα να βγάλετε το Σαμαράς από το σουπεράκι και να το κάνετε ως έξι Αντώνης. Γιατί μπορεί να σας μηνύσει ο Μπόκολης της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλάνο σας αν θέλει καναβουρούσκονη και ελιοσφορούς, γιατί του έχουν τελειώσει και οι παπαγάλοι τέτοια ώρα τρώνε. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας συγχαρητήρια για το νέο το ατομικό ρεκόρ. Έχουν περάσει 3 ολόκληρα λεπτά και δεν έχει μπλεχτεί σε κανένα νέο σκάνδαλο. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας να ανασένει ένα 3 δευτερόλεπτα, γιατί μπορεί να ξέχασε να του δώσουν εντολή από του Μαξίμου να το κάνει και να σκάσει. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας να μην φοβάται. Εάν το γυρίσω ανάποδα, όλο και κάποιο φάρμακο της Νοβάρτης θα πέσει για να πάρω αν παραστεί ανάγκη. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας ότι την Κυριακή κάνω μπαρμπεκιού, έτσι. Κάνω μπαρμποκί και θα πάρω προσάναμα δύο κομμάτια από τη φυλάδα του. Έχει ελπίδες έτσι να κάνει νέο ρεκόρ και να ξεπεράσει πωλήσεις την ελεύθερη ώρα. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας ότι αν έχει καλεσμένο το φίλο του τον Άδωνη, δεν θα χρειαστεί προσάναμα. Αν βγάλει δύο σκουψιές ο Άδωνης, θα πάρουν φωτιά από μάνα τους τα κάρβουνα. Κυρίες, σας παρακαλώ πολύ. Πείτε στον διπλανό σας και πείτε στο διπλανό σας. Κυρία Κοσιόνη και κυρία Κοσιόνη, για τον χωρόμα μου περάσατε. Αν θέλετε να τα πείτε κατευθείαν ο ένας τον άλλον, σας παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Άκου λοιπόν διπλανέ της κυρίας Κοσιόνη στην επόμενη αποτρίχωση. Αποτρίχωση, ναι, ναι, έτσι που θα κάνεις. Στο δασίτριχο σου στέρνο, που είναι πιο πυκνό και από τη φιλοσιά του Αριδά. Κράτα μου ένα στρώμα τρίχες να τις βάλω στο πάπλωμα του σκύλου μου. Το μουρούτι εννοείς ή έχεις και άλλο μαντρό σκυλό? Κυρία Κοζιούνη, διαμαρτύρομαι. Παρακαλώ να επαναφέρετε στην τάξη τον υβριστή. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας ότι ο Βαξεβάνης δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη απειλή. Κυρία Κοζιούνη, πείτε στο διπλανό σας ότι το ίδιο ισχύει και για άλλες 1500 περίπου λέξεις. Και μάλιστα προσφέρομαι να του δώσω ένα καλό ελληνικό λεξικό για να τις μάθει. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας ότι θα δεχόμουν την ευγενική του προσφορά, αλλά τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να του δώσω και προμήθεια 60%. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας, αν έχει οικονομικό πρόβλημα, να ζητήσει από το ΣΥΡΙΖΑ κρατική διαφήμιση και ένα κολάρο για ψήλους και τσιμπούρια. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένα αφεντικό για το σκύλο του. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας ότι τον ευχαριστώ την πληροφορία. Δεν ήξερα ότι ο Άδωνης είναι εμβολιασμένος και έχει και κολάρο για ψήλους. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας ότι πολύ θα ήθελε να έμοιαζε στον Άδωνη. Κυρία Κοσιόνη, πείτε στο διπλανό σας ότι υπάρχει ένα μέρος του σώματός μου που μοιάζει σαν δυο σταγόνες νερό με τη μάπα του Άδωνη. Μαντεύει ποιο είναι ή θέλει και μια σέλφι από τη χέφτρα μου.